15 Ιουλίου και εφαρμογή του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης είναι πλέον γεγονός. Το συγκεκριμένα, οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της πόλης έχουν προμηθευτεί ήδη την ειδική κάρτα του μόνιμου κατοίκου για την ελεγχόμενη στάθμευση. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η Δημοτική Αστυνομία αλλά και ο Δήμος Καβάλας δεν θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί το πρώτο διάστημα, καθώς κύριος στόχος της διοίκησης είναι να ενημερωθούν οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες με τον καταλληλότερο τρόπο για το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Ξεκίνησε σήμερα και επισήμως πλέον το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Ήδη από το πρωί σήμερα 6 άτομα της Δημοτικής Αστυνομίας κινούνται στους σχετικούς χώρους και ελέγχουν τα οχήματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά οχήματα που να φέρουν τη σχετική ξυστή καρτούλα ή την κάρτα του μονίμου κατοίκου. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς, επειδή έχουμε πει ότι θα δείξουμε κάποια ανοχή ιδίως στην αρχή εφαρμογής του μέτρου, τοποθετείται ένα προειδοποιητικό μήνυμα, ένα ενημερωτικό καλύτερα να το πω σημείωμα, και στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική, με την οποία ενημερώνουμε τον οδηγό ότι έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου της ελεγχόμενης και ότι δεν βεβαίωνεται παράβαση στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, κάτι το οποίο όμως θα ξεκινήσει να γίνεται μελλοντικά. Άρα δείχνουμε την ανοχή όπως είχαμε πει αρχικά και ενημερώνουμε, γιατί το βασικό θέμα πιστεύω ότι είναι η ενημέρωση, και άλλωστε αυτό κάνουμε και τώρα, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να μάθει για την αρχή εφαρμογής του μέτρου. Συνολικά μπορώ να σας πω ότι έχουν κατατεθεί περίπου 384, αν θυμάμαι καλά, αιτήσεις για την κάρτα του μονίμου κατοίκου. Από αυτές έχουν χορηγηθεί ήδη πάνω από 300, έχουν απορριφθεί μόνο 15 ή 16 εξ αυτών, ενώ οι υπόλοιπες δεν έχουν παραληφθεί ακόμη, κάτι το οποίο γίνεται ήδη και σήμερα, έρχονται πολλοί μόνιμοι κάτοικοι και παραλαμβάνουν τη σχετική κάρτα, και επίσης κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν έρθει να κάνουν τη σχετική αίτηση προσέρχονται για να καταθέσουν το αίτημά τους, έτσι ώστε να εξεταστεί εν συνεχεία από την υπηρεσία και να χορηγηθεί η κάρτα του μονίμου κατοίκου σε περίπτωση που τη δικαιούται. 15 Ιουλίου και έχει ξεκινήσει και επίσημα το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε στα χέρια μας, κρατούμε ενημερωτικό φυλάδιο το οποίο έχει μοιράσει ήδη η Δημοτική Αστυνομία σε όλους τους οδηγούς και τους ενημερώνει ότι τις επόμενες ημέρες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αλλά και να τηρήσουν το συγκεκριμένο μέτρο. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα είναι για 5, για 6 ή για 8 μέρες. Θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πάντως, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να είναι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι. Θεωρώ ότι μία εβδομάδα από τη στιγμή που καθημερινά θα τοποθετούνται τα ενημερωτικά όπου διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει η σχετική κάρτα, θα τοποθετούνται πάνω στα οχήματα. Θεωρώ ότι τουλάχιστον μία εβδομάδα μέχρι να ενημερωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα ο κόσμος ότι είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό από όλες τις πλευρές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επόμενο διάστημα ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να τοποθετήσει και τις κατάλληλες πινακίδες που θα ενημερώνουν τους τουρίστες στα αγγλικά σχετικά με το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης.